Είναι μαζί μου η Χρήσα Τσίχλη για να δούμε την ανθρώπο γεωγραφία, αν θέλει, του πολεμικού συμβουλίου του Ισραήλ, που καλείται να λάβει τώρα αυτή την απόφαση με τα κριτήρια που μα περιέγραψε η Χρήσα ο Σταύρο, για να καταλάβουμε λίγο και τι πιέσει που ασκούνται εκεί. Δικαίωμα λήψη απόφαση στο Πολεμικό Συμβούλιο έχουν τρει άνθρωποι. Ο Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Υπουργό Άμυνα Ιωαβ Γκάλαντ και ο ηγέτη τη αντιπολίτευση και μέχρι πριν τον πόλεμο βασικό αντίπαλο του Νετανιάχου, ο Μπένι Γκάντ. Ε, πρέπει να σα πω ότι από όσο φαίνεται, αυτό που ζητά συμφωνία με του συμμάχου είναι ο Υπουργό Άμυνα Ιωαβ Γκάλαντ. Έχει ζητήσει στρατηγική συμμαχία ο κατά τα άλλα μετριοπαθή Μπένι Γκάντ, ο ηγέτη τη αντιπολίτευση, και το άλλο, το έτερο μέλο τη αντιπολίτευση που έχουν ρόλο παρατηρητή, όπω και ο Ρον Ντέρμεν που είναι και ο στενότερο συνεργάτη ε, του Μπένζαμι Νετανιάχου. Ο Μπένι Γκάντ λοιπόν και ο Άιζεν Κοντ ζήτησαν κατά τη διάρκεια τη Ιρανική επίθεση να απαντήσει το Ισραήλ. Εκείνη την ώρα, mm. εκείνη ακριβώς τη στιγμή, άμεσο πλήγμα, του σταμάτησε... Ποιος σταμάτηζε... πληρική, λοιπόν. Η γενικότερη μετριοπαθή συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, πιο σκληροπρινική. Του σταμάτησε, όπω φαίνεται, ο Γκάλαν, το υπουργό άμυνα και ο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Ο Νετανιάχου όμω δεν δέχεται πιέσει μόνο από την αντιπολίτευση, δέχεται και από τους του σκληροπρινικού του κόμματό του που ανήκουν στο ευρύτερο Συμβούλιο Ασφαλεία που επηρεάζει τα θέματα πολέμου. Και αυτή είναι ο υπουργό οικονομικών και ο ηγέτη τη ακροδεξιά, οι οποίοι ζητούν άμεση και σκληρή απάντηση στο Ιράν, θέτοντας θέμα υπαρξιακού κινδύνου για το Ισραήλ, όπω είδαμε και στο βίντεο. Μάλιστα, πάντω βλέπουμε ότι αυτοί που καλούνται να εκτελέσουν την όποια αντεπίθεση είναι αυτοί οι οποίοι είναι και πιο μετριοπαθεί στην παρούσα φάση και πιο προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήσα.